Πάμε τώρα κυρίε και κύριοι να συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα τη δημόσια υγεία, τον ομότιμο καθηγητή δημόσια Υγείας, τον κύριο Τάκη Παναγιοτόπουλο και μέλο τη Επιτροπή Ειδικών του Υπουργείου Υγεία. Καλησπέρα σα, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα σας. Θέλω να ξεκινήσουμε ζητώντα σα να, να μα περιγράψετε τη νέα πραγματικότητα όπω αυτά διαμορφωθεί από τη μεθεπόμενη Δευτέρα. Για μια εβδομάδα ακόμα είμαστε κλεισμένοι σπίτι. Μετά, ουσιαστικά, πάμε στο σχέδιο, βγαίνουμε από το σπίτι. Με όρου, με κανόνε, με προποθέσει. Ανοίγουμε τα καταστήματα, σιγά-σιγά, πρώτα τα εμπορικά, μέχρι ένα εμβαδόν. Τα κομμωτήρια. Έρεται ο περιορισμό στην κυκλοφορία των πολιτών. Σταματούν τα SMS. Τι σημαίνει λοιπόν πρακτικά και ιδιαίτερα ω προ τη διασπορά του κορονοϊού, αυτή η επόμενη φάση, στην οποία θα μπούμε σε μια εβδομάδα. Μάλιστα. Πολύ καλά το ρωτάτε, είναι ένα κέριο ερώτημα. Πριν το απαντήσω, θα ήθελα άλλη μια φορά να διευκρινίσω ότι δεν είμαστε ακόμα εκεί. Είμαστε ακόμα στη φάση του μένουμε σπίτι. Σωστά το λέτε. Μην γίνει καμία παρανόηση. Καλά κάνετε το και το λέτε. Αρχίζουμε να βγαίνουμε από το σπίτι, θα γίνει συνταγμένα, με αναγνώσει και θα ακολουθήσουμε τι κατευθύνσει που θα δοθούν. Τώρα, ωστόσο, καλά το λέτε, πρέπει να προετοιμαζόμαστε και αν θέλετε να κατανοήσουμε τα χαρακτηριστικά τη επόμενη μέρα. Και το ρωτώ γιατί αυτά μέχρι... συζητάτε και συζητούσατε και χθε, τέτοια ώρα, μέχρι πολύ αργά το βράδυ, στην Επιτροπή. και Σα έχει ζητήσει ο Πρωθυπουργό να ετοιμάσετε και για κάθε κομμάτι που ανοίξει, είναι καταστήματα, σχολεία, εστίαση, ειδικά εγχειρίδια με κανόνε. Άρα, έχει σημασία για τα σχολεία η περιγραφή τη επόμενη ημέρα, γιατί το ζείτε αυτό από μέσα στην Επιτροπή. Φτά. Πάμε λοιπόν στην Φτά. περιγραφή λοιπόν, τη επόμενη ημέρα. Μέχρι τώρα η λογική ήταν, είναι ακόμα θέλουμε, έχουμε στόχο α, να διακοπεί η κυκλοφορία του ιού. Να μπει μπλοκ στην κυκλοφορία του ιού. Από εδώ πέρα στην επόμενη μέρα δεν θα είναι αυτός ο στόχος. Ο στόχος θα είναι να έχουμε μια ε, ελεγχόμενη κυκλοφορία του ιού σε επίπεδα χαμηλά προς μέτρια. Αν δούμε να ανεβαίνουν περισσότερο, θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω και να ξαναπαρθούν μέτρα. Ελπίζουμε όμως ότι θα μπορέσει να υπάρχει μια, η ελεγχόμενη αυτή η κυκλοφορία του ιού με αποτέλεσμα να, να μολύνονται, να κολλάνε ορισμένοι άνθρωποι, να αποκτούν ανοσία και λίγο-λίγο να χτίζουμε την ανοσία του ελληνικού πληθυσμού. Και επιτρέψτε μου να πω ότι το καλοκαίρι είναι ευνοϊκό για κάτι τέτοιο. Διότι από μόνο του, από το γεγονός ότι είναι υψηλότερη θερμοκρασία θα, θα, αυτό συμβάλλει στην πιο μετριασμένη κυκλοφορία του ιού. Άρα θα μας βοηθήσει σε αυτό. Ξέρετε, ένα ερώτημα Επίσης... που θα μπορούσε να προκύψει από αυτά που λέτε και ακούγοντα γιατί σε αυτό το μικροσκύματο ήταν χθε και ο καθηγητή Τσιόδερα, που είπε Δεν μπορούμε να μείνουμε για πάντα εγκλωβισμένοι, και ο κύριο Καρταλιά, ο οποίο είπε ότι στην επόμενη φάση και κρούσματα περισσότερα θα έχουμε και απώλειε ανθρώπινων ζώων θα έχουμε, αλλά πρέπει να πάμε εκεί, είναι δεδομένο ότι πρέπει να πάμε εκεί και θα πρέπει να ακολουθήσουμε του κανόνε, τι αποστάσει, να φοράμε μάσκε ενδεχομένω για να μειώσουμε τι πιθανότητε να είναι περισσότερα τα κρούσματα και περισσότεροι οι θάνατοι καταλαβαίνω όσο δε αυτό που μα περιγράφεται, λέγοντα τι λέξει κλειδιά από τη φάση μηδενική διασπορά του ιού, πάμε στη φάση τη χαμηλή ή μέτρια ότι αυτό είναι και μια σκοπιμότητα. Να αποκτήσουμε δηλαδή μεγαλύτερη ανοσία. Αυτή τη στιγμή η ανοσία στο ελληνικό πληθυσμό, σε τι ποσοστό την υπολογίζετε. Δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια. Α, σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, είναι λιγότερο από 1%. Λιγότερο από 1%. Ναι, δεν είναι φοβερό αυτό. Επιτρέψτε μου να πω δεν κάνει σπουδαία διαφορά αν ήταν πέντε, α πούμε, όπω είναι σε άλλε χώρε, κατά εκτίμηση πάντα. Ναι, ναι. Το κρίσιμο είναι επίση να σε αυτό το πρώτο κύμα να έχουμε τη δυνατότητα να μολυνθούν, να προταχθούν στο κύμα αυτό άνθρωποι που κατά τεκμήριο θα νοσήσουν ήπια. Όπω είναι οι νέοι, τα παιδιά για και οι νέοι. Τα παιδιά και οι νέοι ταυτόχρονα τα παίρνοντα μέτρα πολύ όσο μπορούμε πιο αυστηρά, να μην μεταδοθεί η μετάδοση, να μην προχωρήσει η μετάδοση σε ανθρώπους που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Εκεί θα κριθούμε. Μας χρειάζεται λοιπόν εφαρμογή με μέτρο. Είμασταν καλοί στα, στην απόλυτη εφαρμογή μέτρων, πρέπει τώρα να γίνουμε καλοί και στην με, και στην με μέτρο εφαρμογή των προβλεπόμενων. Καταλαβαίνω από αυτό που περιγράφετε ότι κλειδί στην Ο επόμενη φάση είναι, δύσκολο, έτσι. είναι, είναι οι νέοι. Είναι ναι, 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 είναι κατανοητό. Είναι οι νέοι λοιπόν κλειδί στην επόμενη φάση. Και το ρωτώ αυτό διότι αυτή η συζήτηση συνδυάζεται με την επαναλειτουργία των σχολείων. Ξέρω ότι σα έχει απασχολήσει βασανιστικά στην Επιτροπή και ότι την τελική απόφαση θα λάβει ο Πρωθυπουργό. Ξέρω ότι υπάρχει απόφαση να ανοίξει η Τρίτη Λυκείου στι 11 Μαου. Και καταλαβαίνω από τι συζητήσει που με την πολιτική ηγεσία ότι ο προσανατολισμό είναι να ανοίξουν όλε οι βαθμίδε. Και τα γυμνάσια και τα λύκεια στο τέλο Μαου και τα δημοτικά από τι αρχέ Ιουνίου. Και θέλω να ρωτήσω αυτό τι θα σημαίνει για τη διασπορά του ιού στην κοινότητα. Γιατί αυτό που μου είπατε ότι είναι ε, το πιο ανώδυνο κομμάτι της επόμενη φάση να νοσήσουν οι νέοι που καταλαβαίνουν ότι οι περισσότεροι είναι ή ασυμπτωματικοί ή, ή, ή το περνούν πάρα πολύ ελαφρά. Σωστά. Σωστά. Καταρχάς να σας πω ότι η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων δεν έχει καταλήξει ακόμα. Πρόκειται να καταλήξει στο επόμενο διάστημα ναι, ναι. όσον αφορά τα σχολεία. Εγώ προσπαθώ να σας μεταφέρω την λογική. Σωστά. Όχι Αυτό να θέλουμε. υποστηρίξω τη θέση αυτή. Μα οι αποφάσει είναι τη στα χέρια του Πρωθυπουργού και τη πολιτική ηγεσία. Η λογική που έχει το άνοιγμα των σχολείων. Ναι, όχι. Και είναι μια γνωμοδότηση που θα δώσει η και η Επιτροπή. Ναι. Και προφανώς στον αντίποδα αντεπιχείρημα είναι ο κίνδυνος να ξεφύγει από τον έλεγχο, να γίνει ανεξέλεγκτη διασπορά. Ωστόσο πρέπει να κρατήσουμε και το, το δεδομένο ότι το καλοκαίρι είναι ευνοϊκό για κάτι τέτοιο, για τους που είπαμε. Και επίσης δίνει τη δυνατότητα και στο σχολείο να παίξει και τον εκπαιδευτικό του ρόλο. Δηλαδή, δηλαδή συντεταγμένα και συστηματικά οι μαθητές να εκτεθούν στον τρόπο προφύλαξης με, με, με αρκετές λεπτομέρειες και με τρόπους που οδηγούν και στην προστασία των ενηλίκων στο περιβάλλον τους. Αλλά και ενδεχομένω να εκτεθούν από την άλλη πλευρά αν δεν εφαρμόζονται τα μέτρα, γιατί δεν ξέρω τα παιδιά του Δημοτικού πόσο εύκολα μπορούν να εφαρμόσουν αυτά τα μέτρα. Να εκτεθούν όχι μόνο σε αυτό που είπατε το θετικό, αλλά να εκτεθούν και στον κίνδυνο διασπορά του ιού. Έστω και να Φωστά. νοσήσουν. Γι' αυτό υπάρχουν διλήμματα. Μακάρι να ήταν εύκολα τα πράγματα. Αλλά υπάρχουν τρόποι, παραδείγματο χάρη να αλλάξει να λειτουργούν διάφορε τάξει, να, να είναι τα μισά παιδιά κάθε φορά στο σχολείο. Υπάρχει αυτό Μια εβδομάδα η μισή, μια εβδομάδα υπόλοιπη. Α ναι. ας πούμε, ας πούμε, δεν μπορούμε να τα πούμε εμεί, Αυτό διάλειμμα... είναι θέμα. Στο διάλειμμα. Των, αρμοδίων, των αρμοδίων του Υπουργείου Παιδεία. Έτσι. Επειδή πάλι έχει ζητήσει να από εσά ο Πρωθυπουργό ένα εγχειρίδιο για να λάβει και τι αποφάσει του. Για παράδειγμα, για το διάλειμμα στα δημοτικά, τι θα πείτε, Πώ θα υπάρξει προφίλ. Πάλι ας. μπορεί κανένα να φανταστεί τρόπου να μοιράζονται. Κοιτάξτε, η βασική αρχή. Να, 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 να κρατήσουμε τη βασική αρχή. Όσο μπορούμε, μικρό, ό, ό, όχι κοντινέ αποστάσει ο ένα με τον άλλον. Το 1,5 με 2 μέτρα είναι ο κανόνα. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε τους πρακτικούς τρόπους που σε κάθε α, στιγμή, να το πω έτσι, της σχολικής ζωής ή της ζωής του εκπαιδευτικού ιδρύματος, γιατί μιλάμε για όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αυτό θα γίνει δυνατό να εφαρμοστεί. Ταυτόχρονα με την τήρηση των μέτρων υγιήνης, πλένω χέρια, χρησιμοποιώ αντισηπτικό. Όταν δεν μπορεί να, α, να αποφευθεί ο συμπλησιασμός, ναι. φοράω μάσκα, τις υφασμάτινες μάσκες, μαθαίνω συστηματικά και στο σχολείο. Για τις, μισό, για τις το... μάσκες, λέτε, ναι, στα σχολεία, για παράδειγμα, στην Γαλλία, συζητείτε σοβαρά από 11 ετών και πάνω, τα παιδιά να γυρίσουν στα σχολεία με μάσκα από τις 11 Μαΐου. Εσείς τι λέτε για την Ελλάδα? Σας λέω... Σα λέω ποιο είναι ο τρόπο σκέψη που πρέπει να έχουμε. Ναι, προτείνετε εσεί επιτροπή... τη μάσκα στα παιδιά. Η Επιτροπή θα καταλήξει σε αυτό. Έτσι. Το έχετε η συζητήσει το ενδεχόμενο μικρά... α, να υπάρξει α, μάσκα, μάσκα στα μάσκα σχολεία. Ειδικά, ρωτάτε. ειδικά για τη μάσκα, με ρωτάτε. Ναι, 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 για τα παιδιά, για τα σχολεία, για τη μάσκα. Ναι. Τι έχετε συζητήσει. Κοιτάξτε, στα μικρά παιδιά κάτω από 11-12 χρονών. Όχι, των 11 δύσκολο. ετών. Είναι αρκετά δύσκολο να φοριέται σωστά η μάσκα. Γυμνάσιο λύκειο η έμφαση πρέπει να είναι στις αποστάσεις mm. και όχι στην κατανάγκη, στην καταφυγή τη ε, της τελευταίας ανάγκης που έχουμε να, να, να φοριέται η μάσκα. Τώρα κάτι σημαντικό πρέπει... κύριε καθηγητά που μου λέγατε νωρίτερα είναι ότι αν ανοίξουν τα σχολεία άρα τα παιδιά όσα συμπτωματικά εκτίθενται περισσότερο στον κίνδυνο και μπορεί και να μην ξέρουμε ότι έχουν νοσήσει τι γίνεται με το σπίτι. Τι γίνεται δηλαδή αν στο σπίτι υπάρχουν ο παππούς, η γιαγιά, άτομα που είναι ευπαθή. Εκεί τι γίνεται. Σωστότατο, σωστότατο. Και να σα το κάνω και λίγο πιο δύσκολο. Υπάρχουν και παιδιά που ανήκουν μαθητέ. Σε ομάδα. Που ανήκουν σε ευπαθεί ομάδε. Λοιπόν, θα χρειαστούν προβλέψει ελαστικότητα ναι. και μέτρων για αυτά τα παιδιά. Η, η διδασκαλία από απόσταση μέσω ίντερνετ κτλ. είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να συνεχιστεί και για αυτέ, αλλά και για άλλε περιπτώσει. Ε, περί... υπάρχουν επίση τρόποι που αναλυτικά θα εκτεθούν στι επόμενες μέρες, πώ όταν συζώ, μένω στο ίδιο σπίτι ναι. με ένα άτομο που είναι υψηλού κινδύνου, ναι. μπορεί αυτό να μετριάζεται ο κίνδυνο. Μισό λεπτό. Ε, είναι στο σπίτι ο παππού, η παλέτας. γιαγιά ή η μητέρα είναι σε ευπαθεί ομάδε και πρέπει να πάρει το παιδί από το σχολείο. Να. Εκεί τι γίνεται. Η μητέρα να πάρει το παιδί από το σχολείο. Είναι Όχι. Είναι σε ευπαθεί θα... ομάδε και πρέπει κάθε μέρα να πάρει το παιδί από το σχολείο. Το πάει στο σχολείο το αυτοκίνητο βρεθούν άλλε λύσει. Ευπαθεί άνθρωποι που είναι σε ευπαθεί ομάδε. στο δεν σπίτι. Δεν πρέπει να παίζουν τέτοιο ρόλο και υπάρχουν τρόποι αυτό να υποστηριχθεί. Πρωτοβουλίες των Δήμων, των Συλλόγων Γονέων. Α, άρα καταλαβαίνω, φύλαξη, λέτε, λέτε, για να είμαστε σαφή, γιατί ξέρω είναι ευαίσθητο. Υπάρχουν α... ένα σωρό κινητικές ιδέες. Α, αρα... Δεν είμαστε εμείς που αρα... θα, θα, θα τις ορίσουμε. Ο καθηγητής Ήψας είπε το πρωί στον ΣΚΑΙ, Αν τα παιδιά ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες ή εάν υπάρχει άτομο ηλικιωμένο στο σπίτι, να μην πάνε στο σχολείο. Ασφαλώς. Ασφαλώς. Είναι μία λύση. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα. Να πηγαίνουμε σε επιμέρους υποπεριπτώσεις δεν είναι σωστό. Το κρίσιμο είναι να καταλάβουμε τη λογική. Θα υπάρξουν ρυθμίσεις οι οποίες πρέπει να είναι συλλογικέ. Δεν μπορώ εγώ τώρα να σας αναβγάλω φετφά ότι θα γίνεται το α ή το β. Όχι. Είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει και λειτουργεί η Επιτροπή, Λαμβάνει αποφάσει συλλογικά και αυτό πρέπει να το τηρήσουμε. Άρα, Αυτή καταλαβαίνω τη στιγμή, ότι και για αυτό το θέμα, δές... ειδικά των σχολείων, του περιβάλλοντο, του αν τα παιδιά είναι ευπαθή αν υπάρχουν ηλικιωμένοι ευπαθεί στο σπίτι, θα υπάρξουν αναλυτικέ οδηγίε τη Επιτροπή για να ξέρουν οι γονεί να στείλουν τα παιδιά στο σχολείο Πολύ σωστά. ή όχι. Πολύ σωστά. Θα είναι προαιρετική ή υποχρεωτική. υποχρεωτική η παρουσία. Θα μετρούν οι απουσίε ή όχι. Ένα μήνα είναι. Πολύ. Αλλά μετά θα το βρουν Πολύ. μπροστά μα το Σεπτέμβριο, ούτω ή άλλω. Κοιτάξτε όσα θα γίνουν τώρα αυτό τον ένα, ενάμιση μήνα και δεν ξέρω πόσο θα είναι αν παραταθεί και κάπω κάπως ναι. Η σχολική ναι, χρονιά ναι. είναι σημαντική πρόβα αν θέλετε για το πώς θα λειτουργήσουμε από την επόμενη σχολική χρονιά. Και πρόβα εφαρμογή το... κανόνων ασφαλείας. Πολύ σωστά. Τον Μάλιστα. ιό θα τον έχουμε μαζί μας για αρκετό καιρό. Μη θεωρούμε ότι θα έρθει ο Σεπτέμβρη και θα ξαναγυρίσουμε στην κανονική ζωή, α το πούμε, του σχολείου, του πανεπιστημίου, όπω ήταν μέχρι τώρα. Όχι, γιατί είπατε Σαν πριν υπάρχουν... και αυτό, ότι είναι καλό να γίνει τώρα το καλοκαίρι, γιατί το Σεπτέμβριο θα ξανάρθει yeah. ο ιό, θα έχουμε και τη γρήπη, μπορεί να είναι και μεταλλαγμένο. Άρα είναι καλύτερο να αναπτυχθεί ανοσία στον πληθυσμό σε μια περίοδο ανώδυνη. Σωστά. Έχει, αυτό είναι το πλεονέκτημα. Ναι. Ξαναλέω, το μειονέκτημα είναι μην γίνει ανεξέλεγκτο. Όχι, Αυτή όχι, τη στάθμιση πρέπει να την κάνουμε συλλογικά και δεν πρέπει να τσιγκλάτε τους συνομιλητές σας να παίρνουν θέση προσωπική στα κανάλια. Συλλογικά θα την κάνουμε και θα γνωμοδοτήσουμε αναλόγως ως επιτροπή. Η, η δουλειά μας δεν είναι να σας τσιγκλάμε, αλλά να ανοιχνεύουμε τις τοποθετήσεις Υπάρχει, σας. Προφανώ, yeah. οι οποίε είναι πολύ χρήσιμε και είναι πολύ σημαντικό το έργο των ειδικών τη Επιτροπή. Είστε οι κορυφαίοι επιστήμονε στη χώρα και αναμένουν όλοι οι πολίτε από εσά οδηγίε ακριβώ για να προστατεύονται και για να προστατεύεται και η δημόσια υγεία. Κύριε Καθηγητά, ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ τον κύριο Τάκη Παναγιωτόπουλο, μέλο τη Επιτροπή του Υπουργείου Υγεία, εξαιρετικά έμπειρο και ομότιμο καθηγητή Δημόσια Υγεία.